Ουχή οι δέκα εκαθαρίστησαν, οι δε εννέα που, αδερφοί μου, σήμερον το Ιερόν Ευαγγέλιον κρύβει τη μεγαλύτερα πληγή την οποία φέρει ο κόσμος. Ξεχωρίζει τους ευγνώμονας από τους αγνώμονας. Ο Κύριος μας, ευρισκόμενος στη σκόμην τεινά, την οποία δεν αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, συνειντήθη, λέγει, με δέκα λεπρούς. Τι είναι η λέπρα? Ασθένεια η οποία δεν θεραπεύεται τότε, διότι δεν ήθελε ο Θεός. Σήμερα έδωκε τους ιατρούς, οι οποίοι με τα διάφορα φάρμακα θεραπεύουν την ασθένεια αυτή. Τότε όμως, όταν υπήρχε κανείς ο οποίος υποπτεύεται ότι είχε λέπρα, επορεύεται εις τους ιερείς και εκείνοι ύστερα από 14 ημέρες αποφαίνοντο εάν είχε λέπρα ή αν δεν είχε. Και αν είχε λέπρα, τον εχώριζε, λέγει, έξω της παρεμβολής, δηλαδή μακριά, για να μην μεταδώσει τη λέπρα και στους άλλους. Οι δέκα αυτοί λεπροί ήκουαν περί του Ιησού, και όταν συναντήθησαν απέναντί του, ήρχεσαν να φωνάζουν δυνατά, «Κύριε, ελέησόν μας». Και ο Κύριος μας, μέγα το όνομά του, διενός λόγου του, εθεραπεύθησαν και οι δέκα λεπροί. Όταν τους είπε, «Πορεύεστε στους ιερείς και επιδείξατε τον εαυτό σας», όπως επήγαιναν να συναντήσουν τους ιερείς, εθεραπεύθησαν εις τον δρόμο. Ένας δε εξ αυτών, ο οποίος ήταν αλλογενής, δηλαδή δεν είχε ιουδαϊκή καταγωγή, ήταν Σαμαρίτης. Αυτός, όταν είδε ότι εθεραπεύθη, επέστρεψε με χαράν μεγάλη και έπεσε στα πόδια του Ιησού και του τα προσκυνούσε και του έλεγε, «Σε ευχαριστώ με όλη μου την ψυχή, με θεράπευσες». Και ο Κύριος μας, για να μας δείξει ότι δεν θέλει επένους, δεν του είπε «σε θεράπευσα», του είπε «Η πίστη σου σε σωκέσε». Η πίστη η δική σου που έχεις, αυτή σε έσωσε, αυτή σε θεράπευσε. Αλλά το παράπονο του Κυρίου μας εξωτερικεύεται και του λέγει, «Δεν θεραπεύθησαν όλοι οι δέκα, οι εννέα που, πού πήγαν οι εννέα, γιατί δεν επιστρέψαν». Δεν επέστρεψαν πίσω, λέγει, να δώσουν δόξαν εις τον Θεό. Τούτο είναι ένα σημείο, αδερφοί μου, το οποίο βαραίνει την ψυχή μας. Είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Διότι ο Κύριος μας επάνω εις το Σταυρόν
λέγει τούτα τα λόγια. Δεν είμαι εγώ που σας έπλασα εκ του μειόντος, δεν είμαι εγώ που σας έδωσα την ζωή, σας έδωσα την ψυχή, σας έδωσα ό,τι έχετε, δεν είμαι εγώ που κατέβηκα από τους ουρανούς και ταπεινώθηκα για να σας ανυψώσω εσάς και να σας φέρω κοντά μου εις τον παράδεισο. Δεν είμαι εγώ ο οποίος ανατέλλω τον ήλιόν μου, δίδω βροχήν για να πίνετε νερό, για να έχετε καρπούς. Δεν είμαι εγώ που ταπεινώθηκα τόσο και γεννήθηκα μέσα σε ένα στάβλο για να σας ανυψώσω εσάς και να σας φέρω στη βασιλεία μου την επουράνιον. Δεν είμαι εγώ που εφόρεσα τον ακάμπτινο στέφανο. Δεν είμαι εγώ που εμαστιγώθηκα, που επληγώθηκα, που με σταύρωσαν οι Ιουδαίοι επάνω στο σταυρό. Γιατί με σταυρώνετε κι εσείς? Γιατί με υβρίζετε εσείς? Εκείνοι με εμίσησαν. Εσείς τα παιδιά μου που έχισα το αίμα μου για σας, γιατί με υβρίζετε? Γιατί με βλασφημείτε? Αυτό είναι το παράπονο του Κυρίου μας. Σας έδωσα τόσα και τόσα, λέει, και εσείς δεν τα εκτιμάτε. Όλα τα ορατά και τα όρατα με ευχαριστούν, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, τα βουνά, οι ποταμοί, τα ριάκια, τα ζώα, τα θηρία, τα πτηνά του ουρανού που πετούν, όλοι μου αναπέμπουν ευχή, ευχαριστία. Σεις γιατί με βλασφημείτε? Το ερώτημα είναι φοβερό, αδερφοί μου. Η ευγνωμοσύνη στον άνθρωπο τον ανεβάζει ψηλά στους ουρανούς. Η αγνωμοσύνη τον κατεβάζει στην κόλαση. Μη γίνεστε αγνώμονες, να είστε ευγνώμονες, λέει ο Θεός. Και ακολουθεί το εξής παράδειγμα. Είναι καλοκαίρι και ένας Ευρωπαίος ετοιμάζεται να έρθει στην Αφρική για να εισέλθει μέσα στο δάσος να κυνηγήσει. Όπως βρέθηκε σε ένα τεράστιο δάσος, ακούει ένα γονγκιτό. Κάποιος ζητούσε βοήθεια. Προχωρεί και τι βλέπει? Βλέπει ένα λιοντάρι το οποίο εγόγγιζε το θηρίον αυτό, διότι ένα φίδι τεράστιο το έζωσε από το λαιμό και τον έπνιγε. Το λιοντάρι ζητούσε βοήθεια και εκείνος ο κυνηγός έφτασε κοντά του, εσήκωσε την λόχη την οποία είχε μαζί του για προφύλαξη και πλησίασε εκείνο το φίδι και του έκοψε το κεφάλι. Μόλις του έκοψε το κεφάλι, ελευθέρωσε το λιοντάρι και έστριψε, αφού ήταν θηρίο, για να γλιτώσει. Πλην όμως, τι βλέπει? Βλέπει πίσω του εκείνο το λιοντάρι να έρχεται και να πέφτει στα πόδια του και να του τα γλύφει με τη γλώσσα του. Προχωρεί ο κυνηγός, προχωρεί και το λιοντάρι πίσω του. Φτάνει
στο ξενοδοχείο που έμενε. Εισέρχεται μέσα και ο ξενοδόχος βλέπει το λιοντάρι και φοβάται. Το εμποδίζει και εκείνο κάθεται και περιμένει. Ο κυνηγός εξέρχεται και εισέρχεται στο πλοίο για να επιστρέψει στην Ευρώπη. Το λιοντάρι εκείνο πλησιάζει στην θάλασσα για να εισέρθει μέσα στο πλοίο και εμποδίζεται. Δεν φεύγει, δεν εγκαταλείπει τον ευεργέτη του και ξεκινά το πλοίο για την Ευρώπη. Και εκείνο το λιοντάρι πεδάει στην θάλασσα, κολυμπά και είναι πίσω από το πλοίο. Προχωρεί το πλοίο, προχωρεί και το λιοντάρι και κουράζεται και μένει σε ένα σημείο νεκρό. Αδερφοί μου, παραδειγματιζόμεθα από αυτό, εάν τα θηρία έχουν ευγνωμοσύνη στους ευεργέτες τους, εμείς στον Χριστό μας έχουμε ευγνωμοσύνη? Τον ευχαριστούμε? Σας έδωκα τους οφθαλμούς να με βλέπετε, λέγει, να με δοξάζετε, να βλέπετε τον ουρανό και να με ημνείτε. Σας έδωκα τα πόδια για να έρχεστε στην εκκλησία μου να με ευχαριστείτε. Σας έδωσα το σώμα μου και το αίμα μου για να σας δίδω ζωή. Σας έδωσα το βάπτισμα για να σας καθαρίσω από τη λέπρα της ψυχής την οποία εκκληρονομήσατε από τον πρώτον, ο οποίος παρέβη την εντολή μου. Αδερφοί μου, πόσα έχουμε να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας? Τι έχουμε το οποίο είναι δικό μας? Όλα μας τα έδωσε εκείνος και εμείς τον ευχαριστούμε αξίως? Τον βλασφημούμε? Τον βλασφημούν οι Έλληνες, τον βλασφημούν τα μικρά, τα παιδιά στο σχολείο, τον βλασφημούν οι μεγάλοι, τον βλασφημούν στα καταστήματα, στους δρόμους, στα αυτοκίνητα. Τον βλασφημούμε παντού τον Κύριό μας. Ήρθε η σημερινή Ευαγγελική περικοπή να μας δώσει να αλλάξουμε τη ζωή μας και να είμεθα ευγνώμονες στον Θεό. Όχι αγνώμονες, διότι εκείνος είπε «Χωρίσε μου ουδίναστε ποιήν ουδέν». Κύριε, αξίωσε μας στον κόσμο τούτο να υμνούμε το όνομά Σου το Άγιο, να Σε ευχαριστούμε και να Σε δοξάζουμε. Αξίωσε μας να μείνουμε ευγνώμονες στο όνομά Σου το Άγιο, Συ που εσταυρώθηκες για μας, και ανάστησε μας όπως Εσύ αναστήθηκες, και πάρε μας κοντά Σου στη Βασιλεία Σου, την επουράνιον της οποίας ήθελα να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.